Θα αλλάξουμε τώρα θέμα, κυρίες και κύριοι. Ενόχληση της Άγκυρας στις αναφορές του Νίκου Δένδια για υποστήριξη του Ισλαμικού κράτους από την Τουρκία. Μαρία Ζαχαράκη, το Twitter στην Τουρκία πήρε φωτιά. Ναι, μήνα έτσι είναι απάντηση στον Νίκο Δένδια. Λοιπόν, από τον προσωπικό του λογαριασμό, να τονίσουμε στο Twitter, έδωσε ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Τανζού Μπιλγκίτς, σχετικά με τα σχόλια που έκανε ο κύριος Νίκος Δένδιας σε συνέντευξή του για τη στήριξη που παρέχει η Τουρκία στο αυτοαποκαλούμενο Ισλαμικό κράτος. Κατηγόρησε λοιπόν ο Τανζού Μπιλγκίτς στην Ελλάδα ότι για πολιτικούς λόγους προσπαθεί να αποκρύψει το ρόλο της Τουρκίας στην πολέμηση του ISIS και παράλληλα μην αποκαλεί την Ελλάδα καταφύγιο τρομοκρατών και χαρακτηρίζει επέσχυτη τη στάση της. Όπως αναφέρει λοιπόν χαρακτηριστικά στο Twitter ο κύριος Μπιλγκίτς, ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, η Τουρκία είναι το μόνο μέλος του ΝΑΤΟ που πολέμησε με το στρατό της στο πεδίο ενάντια στον ISIS και καθάρισε περισσότερα από 8.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα στη Συρία. Οι πρόσφατες αβάσιμες δηλώσεις του κυρίου Δένδια, είπε, στοχεύουν στην απόκρυψη του ρόλου της Τουρκίας κατά του ISIS και πηγάζουν από πολιτικά κίνητρα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Η Ελλάδα η ίδια είναι ένα ασφαλές καταφύγιο για τρομοκρατικές οργανώσεις με ένα επέσχυντο ιστορικό, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά. Και μάλιστα αναφέρθηκε και στις σημαίες της Ελλάδας και Τουρκίας, λέγοντας ότι η επαναλαμβανόμενη συκοφαντία της τουρκικής σημαίας από τη σημαία της Ελλάδας είναι ένα σημάδι ανασφάλειας και του βάρους της ενοχής της, Μίνα. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία.